Πάμε όμως να πάρουμε μία εικόνα, να πάρουμε κλίμα από αυτό που λέμε πραγματική οικονομία και αγορά. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Κογιουμτσής. Καλησπέρα σας, κύριε Κογιουμτσή, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Κογιουμτζή, πόσο έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ανατιμήσεων την ομαλή λειτουργία της αγοράς? Υπάρχουν μεγάλες αριθμίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ακόμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αριθμίες. Mm-hmm. Αυτό που εμείς εισπράττουμε έως τώρα είναι ότι επέρχονται όλες αυτές οι αυξήσεις. Ουσιαστικά νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, αν δεν πάρθουν μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, τότε τα πράγματα θα ξεφύγουν. Και κυρίως μιλάω για την αύξηση στη ΔΕΗ, γιατί το ενεργειακό νομίζω ότι είναι σημαντικό για την επιχειρηματικότητα. Είμαστε ήδη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαμε αυξημένο τιμολόγιο στο ενεργειακό. Mm-hmm. Άρα εκ των πραγμάτων διώξαμε και πολλές βιομηχανίες. Δεν είχαμε και κίνητρο να μπορέσουν να έρθουν επενδυτές στη χώρα λόγω του αυξημένου κόστους στο ενεργειακό. Αλλά κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι εάν δεν πάρθουν μέτρα, και εμείς λέμε μέτρα όπως τα είπατε και εσείς ανάγλυφα, προς την κατεύθυνση μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, μείωση στο φόρο κατανάλωσης του καφέ, στα καύσιμα, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν, και τότε αν ξεφύγουν τα πράγματα δυστυχώς θα έχουμε μείωση mm-hmm. εκεί του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος, που θα έχει άμεσο αντίκτυπο ουσιαστικά στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα και κυρίως στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πρέπει εδώ στο εμπαρόδο να πούμε ότι έχουμε μια δεκαετή κρίση στην καμπούρα μας. Ναι. Έχουμε το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται πανδημία. Άρα 8 στις 10 σχεδόν βρίσκονται στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό έτσι για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, όταν θα μειωθεί κατά πολύ η ζήτηση και η κατανάλωση. Κύριε Κογιουμτζή, εσείς με βάση και την έρευνα που έχετε κάνει και το τι σας λένε οι προμηθευτές σας, το βλέπετε για παροδικό αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή είστε πεισμένος ότι είναι θέμα 2-3 μηνών, άντε να φτάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα? Δεν ξέρω αν θα είναι παροδικό. Γι' αυτό λέω το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η πολιτεία για να πάρει τα ανάλογα μέτρα. Αν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα, δυστυχώς θα έχουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα είναι επώδυνο αυτό το χρονικό διάστημα και για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την ίδια την οικονομία της χώρας. Εμείς λέμε ότι πρέπει τώρα να πάρθουν mm-hmm. τα μέτρα, ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να φρενάρουμε τις ριζικές τάσεις που αρχίζουν και εμφανίζονται στην αγορά και στην οικονομία. Τώρα, επειδή πολλές φορές σε πολλές παρεμβάσεις σας θέτετε και το ζήτημα της άμεσης ενίσχυσης της ζήτησης, δηλαδή, εντάξει, προφανώς καλό είναι τώρα να έχετε μία ακόμη μείωση του ένφια για να την αντισταθμίσετε με τις όποιες επιβαρύνσεις, καλό είναι για μία ακόμη χρονιά να μην πληρώσετε εισφορά αλληλεγγύης, ωστόσο, επειδή εσείς είστε οι πρώτοι που βλέπετε πώς κινείται ή πώς δεν κινείται το χρήμα στην αγορά, χρειάζεται και άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων. Αναφέρομαι προφανώς στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Κύριε Μελιγκόνη, εμείς παρότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, και όταν λέω εμείς εννοώ τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, γιατί αυτό ουσιαστικά αντανακλάται στην ίδια την οικονομία, στην ίδια την αγορά. Όσο περισσότερα χρήματα θα έχει ο υπάλληλός μας, ο ιδιωτικός υπάλληλος, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση θα υπάρχει στην αγορά. Mm. Άρα ουσιαστικά έτσι το βλέπαμε. Αλλά από την άλλη πλευρά θα έπρεπε η εκάστοτε πολιτεία, γιατί είναι διαχρονικό το φαινόμενο, να μειώσει και τη φορολογία γενικότερα και τους φορολογικούς συντελεστές, mm. αλλά κυρίαρχα το μη μισθολογικό κόστος. Mm. Έχουμε το δεύτερο υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα που ουσιαστικά απόλυσε το 25% του ΑΕΠ της. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Και η έρευνα που είχαμε πριν από λίγο καιρό και του Εμπορικού Συλλόγου
λόγο της Αθήνας, αλλά και το επιμελητήριο, αλλά και η σημερινή της ΓΕΣΕΒΕ δείχνουν ότι το 40% των επιχειρήσεων δεν ξέρουν αν θα βγάλουν το επόμενο τρίμηνο, αν θα μπορέσουν να αντέξουν το επόμενο τρίμηνο. Έτσι, 4 στα 10 νοικοκυριά έχουν μια ρευστότητα η οποία φτάνει για ένα μήνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ίδια την οικονομία της χώρας, αλλά κυρίως για την απασχόληση, μια που συζητάμε και για κατώτατο μισθό. Όταν θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις, η ανεργία θα σκαρφαλώσει, το ξέρετε καλά, κύριε Μελιγκόνη, σε δυσθεώρητα ύψη. Εκεί πώς θα μαζεύουμε πλέον την κατάσταση, πώς θα μαζευτεί η κατάσταση. Άρα πρέπει από τώρα να δοθούν κίνητρα στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα, στην κατεύθυνση της ρευστότητας. Έχουμε ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα. Πρέπει οι τράπεζες να ανοίξουν αυτή τη στιγμή, το ΕΣΠΑ να επισπευστεί, γιατί αργεί η προγραμματική περίοδος η επόμενη. Το ΕΣΠΑ της ένδυσης και της υπόδυσης, κύριε Μελιγκόνη, το έχουν βάλει στα συρτάρια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μόνο στα ευχολόγια είμαστε ακόμα. Περιμένουμε και αυτό αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτές οι υποχρεώσεις που τις έχουμε στην καμπούρα μας από πέρσι το Μάρτιο του 2020 έως τώρα, καλούμαστε από αρχές του 2022 να τις αποπληρώσουμε στις 72 δόσεις έντοκα. Έτσι, και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αποπληρωθούν και αυτές, αλλά και τα τρέχοντα χρέη. Πώς? Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, όταν μας λέτε ότι το 40% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να απαντήσουν αν θα καταφέρουν να βγάλουν το επόμενο τρίμηνο, έτσι. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι για να δώσουν αυτή την απάντηση οι συνάδελφοί σας, οι ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, άλλη θα είναι η απάντηση αν με κάποιο τρόπο ανασχεθεί το ράλι ανατιμήσεων, άλλη θα είναι αν το πράγμα αφαιθεί να πάρει την ανηφόρα. Αν αφαιθεί να πάρει την ανηφόρα, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Εδώ υπάρχει βέβαια μια διεύρυνση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Άρα είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί όλο ένα και περισσότερο τους μεγάλους για να σας καταπιούν εσάς τους μικρούς και τους μεσαίους, λέτε. Αυτό βλέπουμε, έτσι. Γιατί βλέπουμε και μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα τον τελευταίο καιρό ακούμε ότι θα ανοίγουν και τις Κυριακές πια σε όλη τη χώρα, από ό,τι φαίνεται. Διευρύνεται και εκεί το ωράριο. Άρα δίνουμε κίνητρα στους μεγάλους, όπως το λέτε, να καταπιούν τους μικρούς. Και οι μικροί προσπαθούν σε μια τέτοια δύσκολη, δυστυχώς, ατμόσφαιρα που υπάρχει, οικονομική ατμόσφαιρα, να επιβιώσουν. Έτσι. Και γι' αυτό λέμε ότι και θα πρέπει η καταναλωτική δυναμική να αυξηθεί και δεν θα πρέπει αυτή να την καταπιεί η ακρίβεια, και ουσιαστικά να δοθούν και κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας. Αυτό που λέμε ράχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Κύριε Κογιουμτζή, σε ό,τι αφορά στους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, είναι εύλογο αυτό που ακούγεται, ότι είναι άλλο πράγμα η ανάπτυξη της οικονομίας. Και είναι άλλο πράγμα η ακρίβεια, ότι δηλαδή δεν στέκει αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι η συνολικότερη ανάπτυξη του ΑΕ, της οικονομίας και η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα αυξήσει, θα απορροφήσει τους κραδασμούς από την ακρίβεια. Γιατί για εσάς τις επιχειρήσεις δεν ισχύει όμως? Θέλω να πω, γιατί η αύξηση του ΑΕΠ που θα έρθει και μέσω ημών δεν σας αφορά, δεν σας πείθει ότι θα μπορέσετε να ισοφαρίσετε το κόστος? Να πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λέτε. Ταμείο Ανάκαμψης. Περιμένουμε κοντά στα 32 δις ευρώ, τα 19,5 εκ των οποίων είναι υπομορφήν επιχορήγησης. Δεν βλέπουμε κάτι από αυτό να κατευθύνεται προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έτσι, ούτε καν μας ζητήθηκε σαν φορείς να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Είμαστε εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα για ποια ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιλάμε αυτή την ώρα? Όταν δεν υπάρχει ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών, κλειστές οι τράπεζες, όταν το ΕΣΠΑ, όπως είπα πριν, δεν προχωράει και όταν το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι ουσιαστικά δεν τροφοδοτεί την μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα για ποια ανάπτυξη? Για την ανάπτυξη των ισχυρών, των μεγάλων
ενδεχομένως προς τα εκεί τίνει η κατάσταση. Θα πρέπει όλα αυτά. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα πάντα και πρέπει να το θυμόμαστε, κύριο Κογιουμτσή. Ανάπτυξη, ναι, για ποιους θα είναι η ανάπτυξη? Δεν είναι ουδέτερα ούτε αυτόματα οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κάτι μου λέει ότι θα το χρειαστείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.